Άγιος Θεόδωρος ο Νεομάτυρας που μαρτύρησε στα Δαρδανέλια, εορτάζει στις 2 Αυγούστου εκάστου έτους. Ο Νεομάτυρας Θεόδωρος γεννήθηκε σε ένα χωριό, αγαπητοί μου αδελφοί, της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδος, που στα τουρκικά ονομαζόταν Ερένκη. Ανατράφηκε δε από τους ευσεβείς γονείς του, τον Γεώργιο και την Κυριακή. Σε νεαρή ηλικία πήγε στην πόλη Τανάκ Καλέ, Δαρδανέλια τα σημερινά, όπου έμαθε και εξασκούσε την τέχνη της επεξεργασίας του σουσαμιού. Αν και ήταν μόλις 20 ετών, ο Θεός τον είχε πρικήσει με πλούσια αρετή. Αυτό όμως το πρόσεξε και κάποιος πλούσιος Τούρκος της πόλης που θέλησε να τον εξισλαμίσει και να τον κάνει γαμπρό του και κληρονόμο του. Γι' αυτό και χρησιμοποίησε πολλά δόλια μέσα. Αλλά ο Θεόδωρος απέρριψε όλες τις προτάσεις του. Τότε ο Τούρκος τον συκοφάντησε στον κριτή της πόλης ότι δήθεν ο Θεόδωρος μετά από μια αρρώστια του είπε ότι θα γίνει μου αμεθανός, αν γίνει υγιής. Ο κριτής ρώτησε τον Θεόδωρο αν αληθεύουν όλα αυτά. Τότε ο μάρτυρας απήντησε: «Εγώ είμαι χριστιανός από τους γονείς μου και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Τον Ιησού μου δεν αρνούμε και την μυαρή θρησκεία σας απεχθάνουμε». Αμέσως τότε τον άρπαξαν και υπέστη πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Τελικά, στις 2 Αυγούστου του 1690 μετά Χριστόν, στις 3 μετά το μεσημέρι, τον αποκεφάλισαν. Το 1922, φεύγοντας από τις πατρικές εστίες, ο αείμνηστος ιερέας πατήρ Κωνσταντίνος Οικονόμου με μερικούς πατριώτες μετέφεραν την Αγία Κάρα στην Νίκαια και φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης. Το μεγαλυνάριόν του «Χέρι σοφρινίου θείος βλαστός και δαρδανελίων εγκαλόπισμα ιερών εν αυτιγαρχαίρων Θεόδωρε αθλήσας πλουσίων δωρημάτων Θεόθενε τυχές».